Γεια σας αγαπητοί φίλοι, στη Γαλλία επισκέφθηκε τα νέα ελληνικά UAV, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 9 Ιανουαρίου πριν 2 μέρες πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης. Τον είχε καλέσει ο Γάλλος ομόλογός του, αφού αντάλλαξαν απόψεις. Πολύ στενή συμμαχία Αθηνών-Παρισίων, με ρήτρα μάλιστα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, εξέφρασαν οι δύο αρχηγοί την πρόθεση για ακόμα μεγαλύτερη ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδος-Γαλλίας. Υπεγράφει στα πλαίσια των συνομιλιών, σύμφωνα με την επίσημη στο σελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κείμενο κοινής πρόθεσης συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη και χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών Patroller. Θα δράσουν συνεργατικά με τα ήδη υπάρχοντα γαλλικά Sperver, μόνο που είναι ανώτερα αυτών. Patroller, λοιπόν, ο αρχηγός επισκέφθηκε και το εργοστάσιο βάσης του γαλλικού στρατού Section Technique de l'Armée de Terre. Δεν είμαι και ο καλύτερος στα γαλλικά, όπως ξέρετε, μόνο αγγλικά και γερμανικά ομιλώ από ξένες γλώσσες. Τέλος πάντων, εκεί περιηγήθηκε στις όντως εντυπωσιακές εγκαταστάσεις. Όπως σας έχουμε πει, τα Patroller θα ενισχύσουν πολύ τις δυνάμεις μας, χωρίς φυσικά τα 4 που θα πάρουμε να αποτελούν πανάκια για τις μεγάλες ανάγκες της Ελλάδος και για τα χιλιάδες που έχει κατασκευάσει ο Ερντογάν απέναντι. Πάντως θα συμπληρώσουν τα Sperver, τα Pegasus 2 Block 1, τα Heron, Iron που έχουμε από το Ισραήλ και φυσικά έρχονται και τα Αρχίτας, τα Γρίπας στο μέλλον. Και είναι έτοιμα και τα SAS Άρισα, οπλισμένα UCAV, με loitering munition μάλιστα εχμή. Θα δούμε κάποιες διαφορές. Είναι 55 εκατομμύρια ευρώ η σύμβαση Ελλάδος-Γαλλίας για να ενισχυθούν τα δύο τάγματα επιτήρησης πληροφορικής του ελληνικού στρατού. Εκεί τα Patroller θα επιχειρούν μαζί με τα Sperver, τα παλαιότερα. Το θετικό των Patroller είναι ότι μπορούν να αποπροσγειωθούν από αεροδιαδρόμους πρόχειρους μήκους 250 μέτρων, τακτικά UAV ανώτερα των παλαιότερων. Εξελιγμένα συστήματα παρατήρησης και πτήσης, έχει το σύστημα FLIR αναρτημένο στην άτρακτο, πλήθος άλλων αισθητήρων στα δύο σημεία ανάρτησης που μπορούν να φτάσουν τα 160 κιλά. Ραντάρ συνθετικής απεικόνησης SAR GMTI, ατρακτήδιο ηλεκτρονικού πολέμου EW Comint, ατρακτήδιο κατευθυνωμένων ρουκετών NATO, εκτός αν απαγορεύεται να εξοπλίσουμε τα μη επανδρομένα αεροσκάφη μας, γιατί μου κάνει εντύπωση που η Τουρκία έχει αυτά τα οπλισμένα Bayraktar και τα υπόλοιπα και εμείς επιμένουμε ακόμα να μην έχουμε οπλισμένα μη επανδρομένα. Απλά μου κάνει εντύπωση, δεν το λέω αρνητικά, γιατί έχουμε πολύ καλύτερα μαχητικά πάνοπλα, αλλά γιατί να μην έχουμε και μη επανδρομένα. Αποστολές λοιπόν, Maritime Radar, ναυτικό ραντάρ που μπορεί να φέρει το Patroller, ναυτική επιτήρηση, σύστημα παρακολούθησης ναυσιπλοείας AIS, Euroflir 410, με πολυφασματικό σύστημα ημέρας και νύχτας μεγάλης εμβέλειας, πολύ μεγάλης, της γαλλικής Safran, άνω των 10 αισθητήρων, λήψη ψηφιακού βίντεο, χρήση laser, είναι οι τρεις εκδόσεις designation, marking και surveillance, με την designation να έχει καταδείκτη laser που δείχνει το στόχο στις ρουκέτες του Patroller σαν οπλισμένο UCAV. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι πάρει η Ελλάδα, αυτά τα τέσσερα που δεν θα είναι οπλισμένα, μπορούν με αλλαγή του συστήματος FLIR, FLIR, να καταστούν οπλισμένα. Είναι απλή η αλλαγή. Μεταφέρουν φορτίο λοιπόν 250 και πλέον κιλών, επιχειρούν σε μέγιστο υψόμετρο 16.000 ποδών για 15 συνεχόμενες ώρες, ταχύτητες από 100 έως 200 χιλιόμετρα ανάλογα με τις διαταγές, δυνατότητα μεταφοράς έως και 2 δεξαμενών καυσίμου, που πρόσθετες που αυξάνουν ακόμα περισσότερο αυτές τις 15 ώρες. Patroller μπορεί να πάρει και να διαβάσει πληροφορίες
και link για σύνδεση δεδομένων στα 180 χιλιόμετρα με οπτική επαφή ή 1000 χιλιόμετρα διαδορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών. Λοιπόν, μικρό, σε 4 ώρες συναρμολογείται, είναι επιχειρησιακό και αυτό έχει την αξία του φυσικά. Σε ένα κοντέινερ μικρό μπαίνει, παρόλο που δεν είναι μικρό το αεροσκάφος, αποσυναρμολογείται και σε 4 ώρες συναρμολογείται ξανά. Υπάρχει και οπλισμένη έκδοσή του, όπως σας έχω πει, που ελπίζουμε να τη δούμε να υπηρετεί στις δυνάμεις μας. Αυτά προς το παρόν. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι σας και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης μην ξεχάσετε να μπείτε στην κεντρική σελίδα του καναλιού και να δείτε σημαντικά θέματα που έχουμε αναρτήσει που άπτονται της εθνικής άμυνας, ασφάλειας και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σας αφήνω να δείτε το βίντεο με μερικές εικόνες με τα Patroller, τα νέα UAV του ελληνικού στρατού.